Ο επόμενος ομιλητής μας θα μας μιλήσει επίσης διαδικτυακά. Ο Γιώργος Βάρδας είναι δικηγόρος που αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ το 1979. Δραστηριοποιείται στην τοπική ελληνική κοινότητα. Αγωνίζεται ενεργά για την επαναφορά των γλυπτών του Παρθενώνα από το 1998 και σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Αυστραλιανού Συνδέσμου Παρθενώνας. Διετέλεσε γραμματέας της Διεθνής Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά, την τέχνη, τα αρχιτεκτονικά και γλυπτικά έργα και την ιστορία της Ελλάδος και των Ιωνίων νήσων ειδικότερα. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Και στο τέλος του βιογραφικού του υπάρχει μία μικρή σημείωση που σας τη δίνω για ό,τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Γράφουν εδώ ότι είναι φανατικός οπαδός της ΑΕΚ. Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Βάρδας, αντιπρόεδρος του Αυστραλιανού Συνδέσμου Παρθενώνα, the Australian Parthenon Association, και συνιδρυτής της ερευνητικής ομάδας Acropolis, the Acropolis Research Group. Είναι μεγάλη μου τιμή να κάνω αυτή την παρουσίαση και ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Η ομιλία μου είναι ο αγώνας για τα μάρμαρα, πρόσφατες εξελίξεις στην εκστρατεία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Πολλά έχουν συμβεί τους τελευταίους 12 μήνες στην καμπάνια για την επιστροφή των μαρμάρων. Μία σημαντική στιγμή ήταν η κυκλοφορία του βιβλίου του γνωστού διεθνούς δικηγόρου Jeffrey Robertson, Who Owns History, δηλαδή σε ποιον ανήκει η ιστορία. Ο γνωστός δικηγόρος παρουσίασε το βιβλίο του σε μία μεγάλη συγκέντρωση στο Σίδνεϊ. Ο Robertson ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τις προσπάθειες του Βρετανικού Μουσείου να μεταμορφώσει τα γλυπτά του Παρθενώνα από αναπόσπαστα αρχιτεκτονικά συστατικά ενός κλασικού μνημείου σε απλά αντικείμενα και την επακόλουθη αφήγηση που προέκυψε από το μουσείο ότι τα γλυπτά στο Λονδίνο διηγούνται μια διαφορετική ιστορία. Το 2015, ο γνωστός νομικός μαζί με την δικηγόρο Αμάλ Κλούνι και τον αείμνηστο καθηγητή Νόρμαν Πάμα ετοιμάσανε μια μελέτη, η υπόθεση της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, ή στα αγγλικά The Case for the Return of the Parthenon Sculptures, που εξηγήσανε τα νομικά και τις νομικές υπολογίες της Ελλάδος στην αναζήτηση για την επιστροφή των μαρμάρων. Σημαντικά, ο Robertson με τους συνεργάτες του πιστεύει ότι το ελληνικό αίτημα θα μπορούσε να καταλήξει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, International Court of Justice, για μια απόφαση ή για συμβουλευτική γνωμοδότηση. Το τέλος του Σεπτεμβρίου 2021, η Ελλάδα είχε μια σημαντική νίκη στο UNESCO. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την προώθηση της επιστροφής πολιτιστικής περιουσίας στις χώρες προέλευσής της εξέδωσε απόφαση αναγνωρίζοντας το νόμιμο και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Στα πλαίσια του UNESCO, η Ελλάδα έκανε την παρουσίασή της μέσω τηλεδιάσκεψης από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι αντιπρόσωποι ήταν ο νέος Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Νικολάος Σταμπολίδης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου και η πολύτιμη νομική σύμβολος του Ειδικού Νομική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, δόκτωρας Άρτεμις Παπαθανασίου. Η απόφαση της Επιτροπής του UNESCO ήταν σημαντική. Σημείωσε ότι το αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα είναι εγγεγραμμένο στην ατζέντα του UNESCO από το 1984.
το Γενέσκα υπενθυμίζοντας περαιτέρω ότι ο Παρθενώνας είναι ένα εμβληματικό μνημείο εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας και έχει εγγραφεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αναγνώρισε εντωμεταξύ ότι η Ελλάδα ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2013 να προβεί σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανονισμούς του UNESCO, κάτι που οι Άγγλοι δεν έχουν δεχτεί. Και το UNESCO έκφρασε τη βαθιά της ανησυχία ότι το ζήτημα παραμείνει σε εγκρεμότητα. Και τελικά κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξετάσει τη στάση του και να προχωρήσει σε καλόπιστο διάλογο με την Ελλάδα για αυτό το θέμα. Το Νοέμβριο του 2021, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε στο Λονδίνο και συνάντησε τον συνάδελφό του, τον Μπόρις Τζόνσον. Και τα γλυπτά του Παρθενώνα ήταν στη συζήτηση των δύο ηγετών και ο κύριος Μητσοτάκης εξήγησε πως αυτό το θέμα είναι μια ειδική περίπτωση. Στα λόγια του ελληνικού πρωθυπουργού, όσο ένα μέρος της συλλογής παραμένει εξόριστο στο Λονδίνο, αυτή η διάσταση δεν θα μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως. Για το λόγο αυτό, εξήγησε ο κύριος Μητσοτάκης, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να επανενωθούν με το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής των γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στην Αθήνα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε συνεντεύξεις σε βρετανική τηλεόραση και εφημερίδες και τόνισε ότι η Ελλάδα βλέπει το θέμα ως διμερές ζήτημα μεταξύ κυβερνήσεων και όχι μεταξύ μουσείων και ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από το νόμο του Βρετανικού Μουσείου, το λεγόμενο British Museum Act, ή να συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα γλυπτά ήταν μέχρι τώρα αναπόσπαστο μέρος της αγγλικής κληρονομιάς, απλώς και μόνο επειδή ήταν στο Λονδίνο περισσότερο από ό,τι υπήρχε το σύγχρονο κράτος της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνήθισε, «Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μεταξύ των έθνων αν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των πολιτισμών, κάτι που προϋποθέτει σεβασμό για την ιστορία, την κληρονομιά και την ταυτότητα του κάθε έθνους». Κατά τη γνώμη του Πρωθυπουργού, αυτό σημαίνει ότι τα εμβληματικά μνημεία που είναι άριχτα συνδεδεμένα με την ταυτότητα ενός έθνους θα πρέπει να απαιτούν υπόθεση του έθνους αυτού. Εν τω μεταξύ, μάθαμε πως το Juvenile Gallery, πινακοθήκη του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, ήταν κλειστό για αρκετό διάστημα από τις αρχές του 2020 λόγω του ζητήματος της εισρωής νερού και της υγρασίας και εργασίων συντήρησης, κάτι που μπορεί να βλάψει τα μάρμαρα και αποδείχνει ακόμα πως το κανονικό τόπος για τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Πώς το βλέπουν το θέμα οι Άγγλοι? Πρόσφατα η Υπουργός Πολιτισμού, η δόκτρα Λίνα Μενδώνη, συναντήθηκε με τον νεοδιορισθέντα Βρετανό πρέσβη Matthew Lodge στην Αθήνα και οι δύο δημοσίευσαν tweets για την συνάντηση και τις συζητήσεις που είχαν, αλλά μόνο η δόκτρα Μενδώνη αναφέρθηκε επίσημα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι Βρετανοί φοβούνται. Στις αρχές του 2022 έγινε επίσημη τελετή για την επιστροφή
θρασμάτων των λιτών του Παρθενώνα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήγησε πως είναι ένα πρώτο αλλά πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν εδώ, δηλαδή στο Μουσείο της Ακρόπολης, όλα τα μικρότερα και μεγαλύτερα μέρη του διακόσμου του Παρθενώνα που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο. Η πιο ενδιαφέρουσα πρόσφατη εξέλιξη ήταν η επιστροφή του θράσματος Θάιγεν από την Σικελία. Το θράσμα αυτό ήταν στην συλλογή του Ρόμπερτ Θάιγεν, ο τότε Βρετανός πρόξενος στην Σικελία και την Μόλτα, που είχε μπει στην κατοχή του Μουσείου Αντωνίνο Σαλίνας το 1836. Το θράσμα αυτό, που απεικονίζει πιθανότατα το κάτω άκρα της θέας Αρτέμιδας, έχει μπει τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης σε μία αναπαράσταση πλήρως μέγεθος της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα, που γίνεται πιο πλήρης με κάθε κομμάτι που επιστρέφεται. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ αυτού που συμβαίνει τώρα με το Ιταλικό Μουσείο και αυτού που θα μπορούσε να συμβεί με το Βρετανικό Μουσείο, δηλαδή για την επιστροφή των μαρμάρων. Ας δούμε τώρα ένα βίντεο κλιπ για το θέμα του Θάιγεν, το fragment, το θράσμα. Paves the way also for the British Museum to enter into serious discussions with the Greek authorities in order to find a solution that would be mutually acceptable. When there is a will, there is a way, and this will happen. Στην ομιλία της στην Σικελία για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Αθηνάς, η δόκτωρα Μενδώνη ευχαρίστησε θερμά τις Ιταλικές αρχές και σημείωσε την ιστορική σημασία της συμφωνίας που υποδεικνύει τον δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει το Βρετανικό Μουσείο. Η Υπουργός Πολιτισμού βρήκε επίσης την ευκαιρία για άλλη μια φορά να διατυπώσει ξεκάθαρα τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα αποτελεί ηθική υποχρέωση για όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της προστασίας της κοινής πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η Υπουργός Πολιτισμού έχει τονίσει ξανά πως η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί ηθική υποχρέωση για όλους. Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν κλοπής, έχει πει η Υπουργός. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας, κατοχής και νομής επ' αυτό. Αντίθετα, τόνισε η Υπουργός, υποχρέονται συνταγματικά και νομιμοποιείται ηθικά να αξιώνει και να επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο την οριστική, μόνιμη και αμετάκλητη επιστροφή τους προς επανόρθωση του δικαίου και της ηθικής τάξης
και κυρίως της αποκατάστασης της ακυριότητας του μνημείου. Μία άλλη εξέλιξη πρόσφατα είναι που μάθαμε πως ερευνητές έχουν κάνει μυστικές σαρώσεις των μαρμάρων του Παρθενώνα μέσα στο Βρετανικό Μουσείο προκειμένου να δημιουργήσουν τέλεια αντίγραφα που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν στον επαναπατρισμό των πρωτοτύπων στην Ελλάδα. Ο Ρότζα Μισελ του Ινστιτούτο Ψηφαϊκής Αρχαιολογίας, δηλαδή το Institute for Digital Archaeology, που εδρεύει στην Oxford, πιστεύει ότι το μουσείο θα έπρεπε να ανησυχεί αυτή τη στιγμή που είναι δυνατό να κατασκευαστούν αντίγραφα υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιώντας την ίδια πέτρα από τα ίδια λατομέα, καθώς θα είναι πιο δύσκολο να αρνηθεί την επιστροφή των πρωτοτύπων στην Ελλάδα. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω πως στην Αυστραλία πρόσφατα ένα πολύ δημοφιλές podcast στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Αυστραλίας, το ABC, βασισμένο σε απικιακές λαιλασίες από τους Βρετανούς, αφιέρωσε ένα επεισόδιο στην κλοπή των μαρμάρων. Ο τίτλος αυτού του podcast, Losing Your Marbles, σημαίνει επίσης στα αγγλικά πως έχεις χάσει το μυαλό σου. Όμως εμείς δεν το έχουμε χάσει και θα επιμένουμε σε αυτό τον αγώνα μέχρι που τελικά θα κερδίσουμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και σας στέλνω χαιρετίσματα από το Σίδνεϊ, παρόλο που θα μου άρεσε να ήμουνα στην Αθήνα μαζί σας. Πιστεύω ότι όλοι θα συνεχίσουμε στη μάχη, στον αγώνα για την επιστροφή των μαρμάρων και ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά και νομικά μέσα που έχει στην διάθεσή της για αυτό το σκοπό. Και αν χρειαστεί, να ζητήσει συμβολευτική γνώμη μέσω τα Ενωμένα Έθνη από το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης για την υποστήριξη σημαντική αρχή του Διεθνούς Δικαίου για την αποκατάσταση των κλειδιών της αρχαίας ιστορίας της Ελλάδας. Γεια σας.